Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται λόγω διαπανεπιστημιακό, άρα έχουμε μία προσέγγιση του Αριστοτέλη με όλες τις επιστήμες και επομένως ξεκινάμε με το Διοικητικό μας Συμβούλιο που είναι όλοι οι εξαίρετοι επιστήμονες από διάφορους χώρους, φυσική, μαθηματικά, αστρονομία, βιολογία και ξεκινάμε μια μεγάλη προσπάθεια η οποία έχει βέβαια και εθνικό ενδιαφέρον, όχι μόνο επιστημονικό. Ο Αριστοτέλης, δεν χρειάζεται να το πούμε, είναι η πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας, αλλά όχι μόνο της πατρίδας μας, ολόκληρης της Ευρώπης, όλου του πολιτισμένου κόσμου. Είναι ο οικουμενικός φιλόσοφος, αλλά και ο πανεπιστήμων, ο κορυφαίος πανεπιστήμων φιλόσοφος. Και θεωρούμε πολύ σημαντικό να τονίσουμε αυτό το χαρακτήρα της αριστοτελικής φιλοσοφίας, κάτι το οποίο είναι καινοτόμο, θα λέγαμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και γενικά διεθνώς, διότι είναι η πρώτη φορά που ιδρύεται κέντρο ερευνητικό για τον Αριστοτέλη, που αγκαλιάζει όλες τις επιστήμες. Θέλουμε να δείξουμε τη σημασία του Αριστοτέλη, όχι ως ένα μουσιακό κομμάτι, που ανήκει στο παρελθόν και το θαυμάζουμε όπως τα μουσεία. Θέλουμε να δείξουμε ότι έχει μεγάλη σημασία να τον πλησιάσουμε σήμερα, να δούμε τι έχει να μας πει σήμερα ο Αριστοτέλης, να το συνδέσουμε με όλους τους τομείς της ζωής μας, όχι μόνο φιλοσοφία.